Έτσι πρέπει. Όχι μόνο εγώ και οι φίλοι μου. Και τα έχει και έτοιμο. Λοιπόν, λέω να σας αφήσω για λίγο. Πας κουζίνα. Πάω κουζίνα. Πού πας? Πάω κουζίνα, αλλά με το πλέον. Προσπαθώ να σκεφτώ αυτή η γυναίκα που δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα την πετύχω σε κουζίνα. Ναι. Να μαγειρεύει διαιτητικά. Να μαγειρεύει πρακτικά. Να μην θέλει να μείνει πολλή ώρα δηλαδή στην κουζίνα, γιατί είναι μια γυναίκα δραστήρια και εργαζόμενη. Να μαγειρεύει, να μαγειρεύει με βιταμίνες, δηλαδή να θέλει να είναι έτσι αυτό που λένε ψηλό ομά ή βραστά ή στον ατμό για να μένουν. Δηλαδή τι τύπος μαγείρισας είναι? Τάπες. Δεν είναι η μαγείρισα που λες θα φάω τους κασμού, θα φύγουν τώρα οι... Νομίζω λέει και πραγματικά δεν το πιστεύω ποτέ, δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω. Μου ήρθε βιβλίο της, το κοίταζα. Αχα. Δυο φορές αχα έκανα εγώ. Ναι. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Η Ναταλία Δραγούμη εννοώ. Ότι θα βγάζει βιβλίο μαγειρικής και ότι θα ασχολιότανε η ίδια προσωπικά. Και θα ήμουν εδώ στην κουζίνα. Εσύ θα μου μαγειρέψεις, γιατί εσύ τρως, θα μου πεις. Βέβαια τρώω. Βέβαια τρώω και μαγειρεύω και τρώω. Μια σωστή γυναίκα πρέπει και να μαγειρεύει και να τρώει. Έλα να σε φιλήσω, Ναταλία μου. Πώς ξεκίνησαν όλα? Θα στα πω όλα. Έχω πάρα πολύ τράκι, δεν έχω μαγειρέψει φυσικά στον αέρα. Άλλο να μαγειρεύει. Όχι, στον αέρα. Live. Έχω φέρει και την ποδιά μου, τη ActionAid. Μπράβο σου, πολύ ωραία αυτή είναι. Αυτή φοράω και στο βιβλίο μαζί με την Κλειό. Πάντα βάζουμε ποδιά. Λοιπόν, η συνταγή που μου έχεις διαλέξει. Εγώ τη διάλεξα, ναι, γιατί μου ξέρω. Μια συνταγή που λέω, παιδιά, εντάξει. Είπαμε. Είπα. Αυτό δεν ήταν εύκολο, ήταν τύπου. Εντάξει, την κάνει η κόρη σου μόνη της. Να κάνουμε κάτι, να δούμε και πώς γίνεται. Διάλεξε την πιο δύσκολη μου. Αλήθεια. Ναι, από το πρωί τρέχω για να φτιάξω. Έτσι. Αγωνίσου. Με έχεις βάλει μέσα σε. Λοιπόν, η συνταγή αυτή, καταρχήν να πω ότι την έχει πάνω σε κάθε συνταγή στο βιβλίο. Λέω ποιος μου την έχει δώσει συνταγή και ποιος την έχει σκεφτεί. Αυτή την έχει σκεφτεί η αδερφή μου, που κάνει πάντα υγιεινές συνταγές. Να τα, μα εγώ ρώτησα, λέω αυτή η γυναίκα όταν τη σκέφτεσαι, πώς τη σκέφτεσαι? Ότι μαγειρεύει υγιεινά, ότι θέλει να μαγειρέψει κάτι γρήγορα, γιατί δεν έχει πολύ χρόνο. Ναι, θέλει να γρήγορο. Φτιάξει για το σπίτι, αλλά δεν μπορεί να κάτσει να κάνει τρεις ώρες πάνω από μια κατσαρόλα να παρακολουθεί. Κοίτα, δηλαδή κάπως έτσι έχω στο μυαλό μου εγώ. Έτσι είναι. Γιατί έχουμε τις δουλειές μας, τα θέατρα, όλα, δεν μπορείς να είσαι πάνω από μια κατσαρόλα. Αυτό, το κόνσεπτ αυτής της συνταγής είναι όταν θες να φτιάξεις, δεν έχεις ψωμί στο σπίτι, δεν έχεις τίποτα. Mm. Είναι αραβικές πίτες. Σπιτικές. Α, σπιτικές είναι. Ναι. Ακόμα αυτό καλύτερα. Είναι το νόημα, ότι φτιάχνεις τις σπιτικές έτσι και μετά με ό,τι έχεις στο ψυγείο, αν θες τις γεμίζεις. Αλλά μπορείς να βάλεις ό,τι θες πάνω. Μπορείς για τα παιδιά να βάλεις ταχίνι με μέλι και να το φάνε. Μπορείς να βάλεις σοκολάτα με μπανάνα. Αυτές είναι οι γεμιστές. Εμένα αυτή η εικόνα με εξητέρε. Είπα θέλω να το δαγκώσω. Θες να το δαγκώσεις. Εντάξει, ναι. Είναι και η φωτογράφηση που έχει κάνει η Βιβιάνα Θανασοπούλου, φανταστική για το βιβλίο, από τις εκδόσεις Μίνωας. Και νομίζω ότι έτσι είναι τα λαχανικά, είναι το υγιεινό, έχει άνηθο, έχει ωραία πράγματα. Θα ξεκινήσουμε? Ναι. Ωραία, θα με βοηθήσω όμως, γιατί δεν είμαι και... Βεβαίως και θα σε βοηθήσω. Δεν είμαι και... Βεβαίως, μην ανησυχείς, εγώ εδώ είμαι. Εννοείται και μ' αρέσει και πολύ. Εγώ τις έχω φέρει και έτοιμες τις πίτες, να τις δείξω. Πού δείχνω, πού είμαι? Α, πάμε. Okay. Λοιπόν, είπαμε, θέλουμε να φτιάξουμε κάτι υγιεινό. Το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για dip. Αν έχεις dip, πώς παίρνεις την αραβική πίτα, ναι, και την ψήνεις και για το τρως. Είναι για να μην αγοράσεις αραβικές πίτες, τις τρως. Λοιπόν, αλεύρι, άσπρο. Τις ποσότητες τις λέμε. Είναι... Βεβαίως, αλλά τις γράφει κιόλας. Α, τις γράφει, εντάξει. Okay. Λοιπόν, ξεκινάω. 400 γραμμάρια αλεύρι. Άσπρο αλεύρι. Τα 3 τέταρτα άσπρο για όλες τις χρήσεις και το 1 τέταρτο λυκής αλέσεως. Ορίστε. Συνεχίζουμε. Μία κοφτή κουταλιά του γλυκού αλάτι. Αλατάκι, που είναι το αλατάκι μας. Το αλατάκι μας. Ορίστε. Να το. Λοιπόν, 5-6 κουταλιές ελαιόλαδο. Εμείς βάζουμε έτσι με το μάτι. Με το μάτι βάζουμε όλες. Γενικά η καλύτερη μαγειρική είναι με το μάτι. Ναι. Και μισή κούπα νερό. Φαντάζομαι θα είναι ψιλοχλιαρό. Όχι. Από τη βρύση. Όχι παγωμένο, από τη βρύση. Λοιπόν, το ανακατεύεις έτσι το... Πρώτα με το λαδάκι. Αν θέλεις, μπορείς να βάλεις και baking powder μέσα. Για να γίνει λίγο πιο φουσκωτό. Εγώ δεν το έχω βάλει. Κάτσε. Μην τη βάλεις αμέσως. Μην το βάλεις όλο το νερό. Όχι. Λίγο-λίγο θα το βάλω. Λίγο-λίγο, βάλε. Τη ζύμη φυσικά τη βλέπουμε και με το μάτι. Δηλαδή, βάλε. Πάντα οι ποσότητες, ναι, οκ, γραμμένες. Αλλά πρέπει η ζύμη να μην κολλάει στα χέρια. Mm-hmm. Και να είναι μια ωραία μαλακιά ζύμη.
Και φυσικά το μαύρο αλεύρι, το ολικής το έχω βάλει για τα παιδιά, για να είναι υγιεινό, γιατί πρέπει να τρώμε αλεύρι ολικής αλέσεως. Βάζεις? Βεβαίως. Φανταστική βοηθός είσαι. Βρε, μην ανησυχείς, σου λέω καθόλου, θα πάμε υπέροχα. Ξέρεις πόσο τράκα έχω, δηλαδή. Το ξέρω. Πιο πολύ τράκα. Αυτό είμαι εδώ. Σε καμία ταινία δεν είχα, σε κανένα θέατρο, σε τίποτα. Δεν σε πιστεύω. Ούτε στο dancing, ούτε στο dancing. Τι να σου πω, δεν είχε. Που εντάξει, όχι, όσο είχα, καλή εκεί, και να ήσουν, εκεί είχα, δεν είχα πάρα πολύ αγωνία. Εγώ δηλαδή εκεί θα είχα. Νομίζω εκεί ήταν το χειρότερό μου τρακ. Μετά εδώ. Ξέρεις γιατί δεν νομίζω ότι μαγειρεύει όλο ο κόσμο. Δεν ξέρει τι σημαίνει μαγειρεύω ζωντανά. Είναι αλήθεια, είναι έτοιμο. Δεν θέλει άλλο νερό. Έτοιμο, οκ. Okay. Για να μην. Θα σας γίνει έτσι η ζύμη. Λοιπόν, το ενοποιείτε λίγο καλύτερα με τα χεράκια σας. Το κλείνετε με κάτι από πάνω. Βάλτε ένα. Το διαφανές. Όχι, δεν το κλείνουμε. Δεν το... Για να πάρει λίγο τα πάνω του. Δεν χρειάζεται. Κατευθείαν. Τάχει. Okay. Ορίστε η ζύμη πώς γίνεται. Μάλιστα. Μια ωραία ζύμη την έχω φτιάξει εγώ σήμερα το πρωί. Δεν κολλάει στα χέρια. Φυσικά, αν μας κολλάει στα χέρια, βάζουμε λίγο ακόμα αλευράκι. Ή αν δούμε ότι έχει πολύ αλεύρι, βάζουμε λίγο νεράκι ή λίγο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υλικά της γέμισης. Όσο εδώ πέρα κόβεις το μεταξύ, ναι. Έχουμε κόψει το καροτάκι μας μικρούλι. Ανοίγει, σε παρακαλώ, το καπάκι. Ναι, αλλά και να το ανοίξω, άμα δεν το βάλω μπρος στην. Βάλει το και μπρος. Μισό λεπτάκι να το βρω. Εδώ είμαστε. Ωραία. Βάζουμε το καροτάκι. Χωρίς λαδάκι? Όχι, μόνο με νεράκι. Τι πιπεριά. Τώρα βάζουμε ό,τι λαχανικά έχουμε στο ψυγείο. Αυτό είναι το ωραίο της πίτας αυτής. Καλαμπόκι. Καλαμπόκι. Κρεμμυδάκι. Το οποίο το κρεμμυδάκι δεν το έχω εδώ, αλλά το έχω προσθέσει μετά. Το θέλει το κρεμμυδάκι του. Το κρεμμυδάκι το γλυκένει πάρα πολύ. Ναι, τις πίτες γενικότερα. Βάζεις φρέσκο ή ξέρω? Όχι, ξέρω. Λοιπόν, αυτά εδώ τώρα τα ανάβω. Βάζουμε λίγο νεράκι μέσα. Νεράκι, θα βάλεις? Ναι. Όχι, το μαραίνουμε με νεράκι. Το βράζουμε, αλλά όχι με πολύ νερό. Γιατί το κάνεις με νερό? Γιατί να μην το κάνεις με νερό? Γιατί συνήθως το κάνουμε με λάδι, για να πάρει λίγο έτσι πιο. Δεν είπαμε θα μαγειρέψουμε υγιεινά. Είπαμε, το κλείνω για να προλάβει να πάρει. Ωραία. Γιατί να ακόμα δεν έχει. Έτσι. Να βάλουμε και πιπεράκι μέσα. Κατευθείαν όλα τώρα που το βάζω, ναι, εντάξει. Ναι. Και γιατί γελάς? του φαίνομαι αστεία, Δεν σε έχει συνηθίσει κανείς μας στην κουζίνα. Τόσα χρόνια σε ξέρουμε, Ναταλία. Ναι, εντάξει. Και είναι πολλά τα χρόνια. Είναι οι προσωπικές μου στιγμές που δεν τις βγάζω στη τηλεόραση. Δεν μου λες ποιο είναι το αγαπημένο σου? Ποιο είναι το αγαπημένο λοιπόν, του βάζουμε, συζύγου? Βάζουμε και ή αλάτι ή νοστιμιά. Ναι. Εντάξει. Ελάχιστο έχεις βάλει. Θες να βάλουμε λίγο ακόμα? Θες να βάλουμε λίγο αλατάκι ακόμα? Όχι. Αφού βάζεις το ένα, μην βάλουμε. Επειδή βάζουμε και φέτα, γι' αυτό δεν θέλω. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, ο καθένας θα κάνει στο σπίτι του ανάλογα με τις συνήθειές του, όσο αλμυρά θέλει, όσο. Ας πούμε, εμένα η Κλειό συχαίρεται το αλάτι. Μπράβο. Ο Φίλιππος θέλει πάρα πολύ αλάτι. Πες με εσύ τώρα, πώς μαγειρεύεις? Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, το αφήνουμε τώρα αυτό. Να πάρει λίγο, ναι. Αν θέλουμε να το τσιγαρίσουμε, δεν είναι απαγορευτικό. Το κάνουμε. Δηλαδή, τσιγαρίζουμε το κρεμμυδάκι και μετά βάζουμε τα υπόλοιπα. Βάζουμε και λαδάκια μαζί. Αυτές όλες οι συνταγές, πώς τις μάζεψες? Είναι πες μου όσο λίγο έτσι παίρνει. Είναι συνταγές που έχω στο σπίτι. Αυτά που τρώμε στο σπίτι. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Δηλαδή, αυτό είναι το στοιχείο reality, αν θέλεις, που έχει το βιβλίο. Είναι όλα αληθινά. Είναι η. Και τα έχω μαζέψει από γιαγιά, από αδερφή, από φίλη, από εστιατόριο που τρώω κάτι και μ' αρέσει. Εσύ όταν τρως εστιατόριο δεν ζητάς τη συνταγή? Ναι. Και προσπαθώ και να την καταλάβω, φίλους. Αλλά ξέρεις, προσπαθώ να πιάσω φίλη μου και την κυρία που μαγειρεύει στην κουζίνα να μου πει. Δεν έχω γράψει από περιοδικά, ας πούμε, εννοείται. Είναι από τον περίγυρό μου, αν θέλεις. Αυτό, ας πούμε, είναι της γιαγιάς, της μαμάς του Έντι. Το αγαπημένο παιδικό γλυκό του Έντι. Του άντρα μου. Γλυκό καραμέλα γιαγιαδίστικο. Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την πίτα. Ναι. Βάζουμε το αλευράκι μας εδώ, όπως κάνουν όλες οι καλές νοικοκυρές. Οι παλιές το ξέρουν, οι καινούριες ίσως. Εσύ το ξέρεις, Βέβαια. Λοιπόν, παίρνουμε τόση ποσότητα περίπου και αρχίζουμε και ανοίγουμε την πίτα σαν να ανοίγουμε φύλλο. Έτσι πρέπει να γίνει. Το ζυμαράκι μας, λοιπόν, το ανοίγουμε. Ναι. Είναι αυτό που λέμε αραβική πίτα. Δεν είναι τυρόπιτα αυτό που βλέπεις. Να σου πω, να βάλουμε και τίποτα, να ψήσουμε. Ναι, ξέρεις τι, έχεις ένα τηγάνι. Τηγάνι, ναι. Πώς δεν έχω. Τεφάλ, έτσι να μην κολλάει αντικολλητικό. Γιωργάκι μου, για έλα φέρ' το μου εσύ.
αντικολλητικό τηγάνι. Λοιπόν, αυτό εδώ το ανοίγουμε. Να πάρει αυτό το στρογγυλό σχήμα. Ξέρεις, το σχήμα δεν γίνεται πάντα τέλειο. Αλλά δεν πειράζει. Σπίτσες. Αν έχουμε άλλο, γιατί είναι λίγο... Προσέχουμε, κάνει, αν μας κολλάει, βάζουμε αλεύρι. Έλα. Ορίστε. Αχ, Παναγία μου. Ωραία. Τεινάζουμε το, ναι, το αλεύρι. Λοιπόν, παίρνουμε αυτήν εδώ πέρα. Το έχεις ανάψει? Το έχω ανάψει. Χωρίς λάδι. Χωρίς λάδι. Θες λάδι εσύ. Τι, θες να βάλουμε λάδι? Εντάξει, εγώ έχω μάθει αλλιώς να μαγειρεύω, αλλά κάντε το εσύ χωρίς λάδι. Γιατί εγώ μην παρασύρεσαι από αυτά που σου λέω. Να σου αυτά πω κάτι, ξέρω, αυτά λέω. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι συνταγές ο καθένας τα κάνει σε σχέση με τις δικές του συνήθειες. Καμία δεν είναι τυφλοσούρτης. Εσύ κάντε έτσι όπως το κάνεις. Για να είμαστε εντάξει. Αυτή την πίτα τώρα τη βάζουμε εδώ και την αφήνουμε. Πόση ώρα? Πρέπει να, θα δεις, αρχίσει να ροδίζει λίγο και μετά θα τη γυρίσουμε. Αυτή είναι έτοιμη, μόλις ψηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Θα τη γυρίσω ανάποδα, μην ανησυχείς. Είναι έτοιμη να τη φας. Κατευθείαν. Πώς τρως την αραβική πίτα? Ναι. Άμα θες βάζεις τυρί μέσα. Θα μου πεις ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό του άντρα σου, αυτά που το κάνεις? Τα κέικ μου. Φαΐ, καλέ, φαΐ, να γεμίσει η κοιλιά του, φαΐ, ας τα γλυκά. Φαΐ, του βιβλίου ή γενικά από όχι, αυτά που γενικά, του γενικά, γιατί το βιβλίο έχει ένα κόνσεπτ από ό,τι έχω καταλάβει, συγκεκριμένο. Ναι. Φαΐ, πολλά του φτιάχνω, ξέρεις τι, νούντλες ας πούμε. Ναι. Νούντλες με γαρίδες. Ωραία. Πώς τα κάνεις? Πώς τα κάνω, σου πω τη συνταγή. Εγώ ας πούμε δεν κάνω, γι' αυτό σε ρωτάω, μου αρέσουν να με wok, με σισαμέλαιο, όχι λάδι ελιάς. Βάζω ό,τι λαχανικά έχω στο ψυγείο. Γενικά είμαι τη σχολή ό,τι έχουμε στο ψυγείο. Σωστό, σωστό. Ό,τι λαχανικά έχω στο ψυγείο. Βάζεις σισαμέλαιο λοιπόν, πετάς μέσα τα λαχανικά ψιλοκομμένα, ναι. Τα σοτάρω. Τις γαρίδες τις έχω βράσει σε μία κατσαρόλα όπου το νερό το κρατάω, ώστε αφού σοτάρω τα λαχανικά, να βάλω το νερό από τις γαρίδες εκεί, ώστε μετά να βάλεις τα νούντλς μέσα, τα οποία γίνονται αμέσως. Τα οποία τα έχεις βρέξει λιγάκι. Όχι, δεν τα βρέχεις. Δεν τα βρέχεις, γιατί στο wok έχει το υγρό από τις γαρίδες, το νερό της γαρίδας. Βάζεις τα noodles και αυτά γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Να προσέξεις, μην γίνουν, γι' αυτό δεν τα βρέχεις. Βάζεις μόνο σισαμέλαιο ή βάζεις και. Πώς το λένε, και σόγια σος. Βάζεις σόγια, βάζεις κάρι, βάζεις. Πώς το λένε, πετιμέζι. Βάζεις. Πότε θα έρθεις να μου την κάνεις αυτή τη συνταγούλα? Θα έρθω. Θα έρθω. Όποτε θες. Δεν μου λες. Βάζεις σόγια, βάζεις στο τέλος, βάζεις σουσάμι, κάσιους. Ναι. Τι άλλα. Εντάξει, πιπεράκι, άμα θες βάζεις και... Αυτό δεν κάνει στο αντικολλητικό. Δεν τα κουμπάω καν. Δεν πειράζει, θα το ξαναγυρίσω. Εντάξει. Αυτό όμως εδώ... Θα το κάνουμε κάτι ή θα τα αφήσουμε? Άστο λίγο ακόμα, περίπου 15 λεπτά το, έτσι να μαραθούνε, γιατί θα μπουν και στο φούρνο. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να συνεχίσω να ανοίγω την... Και όσο ανοίγεις, να σε ρωτάω εγώ, μην παρασύρεσαι, όμως ανοίγεις εσύ. Ναι, δεν είναι και εύκολο, ξέρεις. Είναι σαν να κάνεις αυτό. Κάτσε από εδώ, θα ανοίξω εγώ, κάτσε εσύ από εδώ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα και ανοίγω και μιλάω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς σου ήρθε η ιδέα για αυτό το βιβλίο. Πώς μου ήρθε η ιδέα? Ήταν και της Κλειός κάπως ιδέα. Σε βοηθάει στην κουζίνα? Ναι, με βοηθάει. Της άρεσε πάντα? Της άρεσε πάντα και νομίζω ότι είναι θέμα της μαμάς να ξεπεράσει το στάδιο του να την αφήσει μόνη της ή όχι. Mm-hmm. Αυτό, ξέρεις, γιατί λες, όχι, θα μου κάνει μια κουζίνα χάλια και μετά έτοιμα. Τελικά δεν το αφήνεις το παιδί να δημιουργήσει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η κουζίνα είναι κάτι πολύ δημιουργικό και βοηθάει τα παιδιά γενικά. Ας πούμε, και το ότι ασχολούνται με αν είναι πιο μικρά, με αριθμούς που μετράνε, τα διάφορα χρώματα, όλα αυτά παίζουν ρόλο στην ψυχοσύνθεση και στην παιδεία. Ανακάτεψε, μυρίζει. Μάλιστα. Μη μας μείνουν τα λαχανικά. Καλά. Μου μύρισε σωστά. Μπράβο. Εντάξει, δεν πειράζει, να το σώσουμε. Λοιπόν, όταν της είπες την ιδέα να το κάνετε βιβλίο, πώς το αισθάνθηκε, πώς το είδε? Της άρεσε πολύ η ιδέα. Ένα μπολάκι θέλω. Ένα μπολάκι θέλεις? Να φτιάξουμε τη ζύμη. Όχι αυτό. Λίγο πιο μεγάλο. Το είχαμε αυτό κανονικά, αλλά το χρησιμοποίησα. Ένα τέτοιο έχουμε. Γιωργάκη μου, για άλλο να φέρεις.
Συγγνώμη, βρε Γιώργο, χρησιμοποίησα αυτό που μου είπες να μην χρησιμοποιήσω γιατί. Ωραία. Όχι, πιο μεγάλο δεν έχεις. Της άρεσε η ιδέα, αλλά βέβαια στη φωτογράφηση κουράστηκε αρκετά. Να το, να το τον πόνο αυτό. Στο σχολείο τι της είπανε όταν τους το είπε, στις μαθητρίες της? Δεν ξέρω. Ωραία. Εκείνη ξέρω, έδωσε κάποιες συνταγές που θα ήθελε να περαστούμε στο βιβλίο, δηλαδή είναι κάποιες συνταγές που είναι από τα αγαπημένα της? Είναι κάποιες που έχουμε φτιάξει μαζί, όπως κάποιες που λιώνεις σαν φοντιού με φρούτα, που, λιώνεις, που είναι εύκολο, ξέρεις, λιώνεις την κουβερτούρα και βάζεις πάνω στα, σε παγωμένη μπανάνα. Εκείνη κάνει πολύ καλή σάλτσα για μακαρόνια. Πώς την κάνει? Με ντομάτα, θέλω να πω, με λαχανικά. Με ντομάτα και βάζει δεντρολίβανο που της έχει μάθει ο μπαμπάς της. Ο μπαμπάς μαγειρεύει και αυτός. Ναι, κάποια Σαββατοκύριακα. Ναι, δεν λέω κάθε μέρα. Θέλω να πω, ξέρει όμως να φτιάχνει. Ναι, ας το κάνει και μια φορά ριζότο το χρόνο. Ναι, φτιάχνει πολύ ωραίο. Τι ωραίοι είσαστε εσείς. Ο ένας νούδουλος, ο άλλος ριζότο. Ναι. Είσαστε μια χαρά πάλι στο υγιεινό. Γεύση μένει υγιεινό. Στο υγιεινό πάντα. Κουτάλι, εδώ ήταν ένα κουτάλι. Να τον αυτό. Λοιπόν, βάζουμε φέτα. Έχουν μαραθεί τα λαχανικά. Βλέπουμε. Ναι. Ρίχνουμε μέσα τη φέτα μας. Όσο αλμυρό το θέλουμε, τόση φέτα βάζουμε. Σ' αρέσει, και το, σ' αρέσει να είναι αλμυρό ή όχι? Εμένα μου αρέσει να είναι λίγο αλμυρό. Ωραία, εγώ βάζω. Οψ. Αλλά εσύ κάντε όπως νομίζεις. Πρέπει να μαγειρεύουμε με τα μαλλιά πάνω. Το πήγατε. Λοιπόν, εγώ βάζω και λίγο ανθότυρο μέσα. Βάζουμε γαλοπούλα ή ό,τι άλλο αλαντικό θέλουμε. Το ξαναλέω ότι το φτιάχνουμε με όλα αυτά που έχουμε στο ψυγείο μας. Σήμερα το πρωί που τα φτιάχναμε, ο Φίλιππος έφαγε αυτή την πίτα όταν γίνει με ταχίνι. Του αρέσει το ταχίνι? Πάρα πολύ. Εμένα το τρώει η μάνα μου και κανένας άλλος μου, σου πει. Έχεις δοκιμάσει? Κοίταξε τα παιδιά, πρέπει να τα μάθεις από νωρίς να τρώνε. Αν δεν τα μάθεις αυτές τις γεύσεις από νωρίς, δεν θα τα κάνει ποτέ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Από μικρά που δεν έχουν άποψη, τότε τους διαμορφώνεις στο γευστικό τους πεδίο. Λοιπόν, ο φούρνος είναι ανοιχτός, Γιωργάκι μου. Παλικαράκι μου, πώς θα τα βάλουμε να τα ψήσουμε? Τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Κοίτα, Ελένη μου, το βλέπω. 200. Βάλουμε και άλλο άνηθο. Ας πούμε, σάντουιτς με άνηθο, εσύ θα έδινες ποτέ στα παιδιά σου? Εμένα τις φρασινάδες δεν τις πολύ τρώνε. Βέβαια, τις σαλάτες επειδή τρώνε πάρα πολύ και εγώ με τις σαλάτες πάντα βάζω. Δηλαδή, στη λαχανοσαλάτα θα βάλω το σέλινο, στο μαρούλι θα βάλω το άνηθο. Μαϊντανό βάζω σε όλα τα ντοματάκια ή οτιδήποτε άλλο. Καλά, μαϊντανό βάζω παντού. Δεν πολύ τρελαίνουν τα κορίτσια, θα το φάνε. Ο γιος μου μόλις δει την πρασινάδα μου λέει: εμένα μου τη φτιάχνεις χωρίς πρασινάδα? Ναι, τα αγόρια και εμένα, η Κλέο είναι σαλατού, ενώ ο Φίλιππος τρώει πιο πολύ. Εμένα και ο Άγγελος τρώει σαλάτες, αλλά δεν θέλει μέσα βρασμένα. Τα πράσινα. Α, τα βρασμένα. Ναι, είναι και αυτά. Εμένα και βρασμένα και ομά, επειδή τα τρώω πάρα πολύ εγώ τα σαλατικά στο σπίτι. Και μ' αρέσουν πολύ. Έχουν μάθει λοιπόν, και τρώνε και αυτά. Έτοιμη είναι η γέμισή μας. Άμα θέλουμε, βάλουμε και λίγο. Ας βάλω λίγη φέτα ακόμα. Ναι, βάλε λίγη φετούλα. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Αυτό να το βγάλω? Όχι ακόμα. Είσαι σίγουρη? Ναι. Όχι ακόμα. Περίμενε. Μην το γυρίζει συνέχεια. Ας το να ψηθεί από τη μία και μετά. Που λες, κοίταξε, εμένα τα παιδιά μου τρώνε τα πάντα. Τώρα δεν ξέρω αν είμαι τυχερή και είναι το DNA των παιδιών έτσι γίνανε ή αν ευθύνομαι εγώ. Δεν ξέρω πώς. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει από μικρά να συνηθίζουν τα παιδιά. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Ξέρω, έχω φίλους, ας πούμε, που έχουν πρόβλημα για τα παιδιά τους, τρώνε μόνο μακαρόνια και τίποτα άλλο. Ναι. Δεν ξέρω όμως πώς ξεκινάει το παιδί. Στο πρωινό τι τους δίνεις? Γιατί και αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, ας πούμε. Πολλά παιδιά δεν θέλουν τίποτα. Και αυτό το ένα γάλα, ας πούμε, μπορεί να κάνουν 3 ώρες. Αυτό το κάνω αγώνα κάθε πρωί να τρώνε. Ότι δεν κάνει να βγαίνει με άδειο στο μάχη, δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Κανένα παιδί δεν πεινάει το πρωί. Κοίταξε, τους δίνω. Δημητριακά μεγάλα, το γρήγορο και το γνωστό. Ναι. Ή ξηρούς καρπούς, ο γιος μου τρώει ξηρούς καρπούς με μια μπανάνα. Ή ριζογκοφρέτες, πάρα πολύ ωραίο, ριζογκοφρέτες με τυρί. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Γρήγορο. Ριζογκοφρέτες με άλυμα φουντουκιού βιολογικό που να πάρεις. Αυτό και αυτό τους αρέσει πολύ. Ριζόμπαλο τους δεν τους αρέσει. Δεν τους αρέσει. Ψωμί με βούτυρο και μέλι, το κλασικό. Ναι, διάφορες μαρμελάδες. Γιαούρτι με μπανάνα, δημητριακά και μέλι ανακατεμένα. Το πρωί. Αλλά γενικά πάντα είμαι τυχερή αυγό? Γιατί κάνω... Το τρώνε το αυγό? Μια φορά τους είχα κάνει, αλλά θέλει χρόνο το αυγό.
Μια φορά μου είχαν ζητήσει και τους έκανα, αλλά εντάξει, πρέπει να κάνουν πολύ γρήγορα. Λοιπόν, πάμε στις πίτες. Να σου βγάλω την ψημένη. Εσένα τι τρώνε. Έχει να σου βγάλω την ψημένη. Να βλέπεις, εδώ πέρα πρέπει να αρχίσει να κάνει αυτά τα καφέ, για να είναι... Άστε λίγο να... Πώς είναι η αραβική πίτα όταν την ψήνεις, έτσι πρέπει να γίνει. Εντάξει. Δεν βλέπω να την τρώμε την πίτα, θα περιμένουμε, θα τελειώσει η κομπή, αλλά δεν βαριέσαι. Αργούμε, αργώ. Εσύ δεν αργείς, η πίτα αργεί. Ναι, εγώ είμαι αργή. Έχω όχι, όχι, εσύ καλά τα λες. Η πίτα λέει εγώ αργή. Έχω ένα μεγάλο θέμα. Τι? Είμαι αργή στην κουζίνα πολύ. Όχι, όχι, καλά το πας. Η πίτα αργή, ξαναλέω. Ήταν αλλά... και στο λάθος μάτι. Αυτό το μάτι το ακόμα και δεν καίει. Ακόμα. Ακόμα τώρα δηλαδή έχει αρχίσει και παίρνει φόρα. Γι' αυτό το βάλα στο άλλο. Λοιπόν, εδώ τώρα έχει κάποια. Το βάζει. Το βάζεις εδώ στη μέση, ναι, και το κλείνεις. Uh-huh. Και ξαναλέω ότι ό,τι γουστάρουμε βάζουμε μέσα. Μπορεί να βάλεις και το τυρί με ζαμπόν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να το βγάλουμε αυτό, μου μυρίζει τώρα. Ναι, έτοιμο είναι. Ξέρεις τι άλλο αυτό, να το. Μια αραβική πίτα. Να σου δείξω. Ξέρεις ένα... τι άλλο μπορείς να κάνεις με αυτό. Όταν έχεις κόσμο και δεν έχεις τι να βγάλεις με έναν τύπο που έχεις φτιάξει, φτιάχνεις τέτοιες αραβικές πίτες. Γίνονται πάρα πολύ εύκολες, γίνονται αμέσως. Και το χρησιμοποιείς για τον dip. Μπράβο, Ελένη. Αυτό πρέπει να το κόψουμε λίγο κανονικά, να μην είναι τόσο χοντρό το... Μπορεί, τρώγεται και αυτό. Και άμα αλλά... το περάσει με λίγο από πάνω αυγουλάκι, λαδάκι... Σε που γίνεται, παίρνει και χρωματάκι. Τώρα. Λοιπόν, κάτσε να βάλω θέλουμε το ταψί του φούρνου. Ναι. Έχουμε προθερμασμένο... Φούρνος είναι εδώ. Πάνε. Το ταψί είναι μέσα. Το ταψί μας. Γιώργο μου, το ταψί. Εγώ λέω, μείνε σε αυτή την παρέα, αφού πηγαίνω έρχεσαι. Να βάζουμε λαδάκι εδώ και τη χαϊδεύουμε. Την πιτούλα μας. Να το λάδι που έλεγες. Σου βάλα και λάδι. Ίσα ίσα εκεί, ναι. Πολύ ωραία. Και ψήνουμε περίπου πόση ώρα, βάζουμε... ένα 10 λεπτάκι. Πρέπει να ροδίσει. Αυτές εκεί θέλανε λίγο ακόμα, γιατί δεν πρόλαβα που ήρθα. Α, είναι ψημένες. Ναι, είναι έτοιμο. Θα τις βάλουμε στο ψητό φούρνο για να πάρει λίγο ακόμα. Ναι, αυτές που έφτιαξα το πρωί. Αλλά θα αργούσα. Δεν το υπολόγισα σωστά το χρόνο. Έχεις δίκιο, μην αγχώνεσαι. Μέχρι να κάτσουμε λίγο να τα πούμε, αυτό θα μπει και στο φούρνο και θα είναι έτοιμο. Ναι, αλλά θέλω από κάτω αντικολλητικό χαρτί. Ας βάλουμε τώρα αυτό. Θα βάλετε αντικολλητικό χαρτί στο φούρνο. Το βάζουμε έτσι. Και τη βάζουμε στο φούρνο. Ένα θα ψήνουμε. Ένα θα ψήσουμε το. Πόσα θέλεις. Έχεις υπολογίσει το μεσημεριανό σου για σήμερα. Αν βάλεις baking powder, θα γίνει λίγο πιο φουσκωτή μέσα. Ωραία. Και μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για ψωμί, για σαλάτα, ας πούμε. Το τρως έτσι σκέτο. Έτσι σκέτο. Λίγο ψήσουμε ακόμα, χαρά. Πίτα είναι. Πίτα είναι. Κανονική πίτα. Να πάμε σε διαφημίσεις που πας και προλάβει να ψηθεί, να το δούμε να τώρα. Πάμε. Ναι, φυσικά. Για πάμε. Να βάλουμε λίγο τυρί, όχι.